Αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας, ο οποίος είπεν χωρίσε μου ουδήν αστεπίην ουδέν και διαπρεσβειών της Παναχράντουδες ποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και πάντων των Αγίων, συνεχίζομεν τα κηρύγματά μας και να έχουμε υπόψη ότι η σημερινή ημέρα όσοι το ήξευρα, είναι μία ημέρα από τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. 48 ημέρες είναι με τη Μεγάλη Εβδομάδα, όλες οι ημέρες των παθών του Κυρίου μας, που μας προετοιμάζουν να φτάσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και τούτη η εβδομάδα που περνούμε, οι δύο ημέρες, η Τετάρτη και η Παρασκευή, φθάνοντας 50 ημέρες από την καθαρά Δευτέρα. Δι' αυτό μας αξίωσε ο Θεός να περάσουμε την πρώτη ημέρα και την Παρασκευή πάλι. Είναι η δεύτερη ημέρα της νηστείας του Πάσχα. Μην τα ξεχνούμε αυτά τα πράγματα τα οποία λέγουμε κάθε χρόνο βεβαίως, αλλά τα υπενθυμίζουμε και πάλι για να τα έχουμε κατά νου. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή του Πάσχα είναι αυτή η οποία μας προετοιμάζει εις τα πάθη του Κυρίου μας και δι' αυτό η Ορθόδοξη, εκείνοι οι οποίοι έχουν την Ορθόδοξον πίστη, λέγουν ότι η Ανάσταση του Κυρίου μας έφερε την σωτηρία στον κόσμο. Οι παπικοί λέγουν ότι η γέννηση του Κυρίου έφερε τον κόσμο στη σωτηρία. Εκείνοι δίδουν μεγάλο βάρος στην γέννηση του Κυρίου, εμείς δεν δίδουμε μεγάλο βάρος στην Ανάσταση του Κυρίου. Ή Χριστός ούκ εγείρτε, άρα ματέα η πίστη ημών. Αυτή είναι η βάση των Ορθοδόξων. Ο Πάπας βέβαια έχει το δικαίωμα ό,τι θέλει να πιστεύει και ό,τι θέλει να ερμηνεύει, διότι είναι ο αλάθητος. Γνωρίζουμε όμως εμείς ότι ο αλάθητος είναι μόνο ένας, ο Θεός. Δεν είναι ο Πάπας. Εκείνος λέγει όταν καθίσει επάνω στην έδρα του, ό,τι βγάλει από το στόμα του είναι αλάθητο. Μεταξύ των άλλων τα οποία έχει ο Πάπας, η αλόπιξ της Ρώμης. Και μην ξεχνούμε ότι μεταξύ εκείνων των σημείων τα οποία θα προμηνύσουν την έλευση του Αντιχρίστου είναι και η προσπάθεια του Πάπα να ενώσει όλες τις εκκλησίες και να είναι αυτός κεφαλή των εκκλησιών. Δηλαδή να ισοπεδώσει τα πάντα και στην αρχή της πυραμίδος, στην κορυφή της πυραμίδος, να είναι ο Πάπας. Δικαίωμά του βεβαίως να τα πιστεύει αυτά. Εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε άλλα και θα μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η πίστη μας και αυτά πιστεύουμε. Σήμερα, τα σήμερα που ζούμε όμως, ως μη πολέμου. Προσέξτε εκείνη την σπιθαμιαία την οποία έστειλε ο Αντίχριστος από την Αμερική. Την ενθυμίστε εκείνη όταν ήρθε και έδωκε έναν γύρω σε αυτόν τον κόσμο και πέρασε από όλες τις χώρες
από την Ελλάδα δεν επέρασε. Και τώρα έχουν τα πράγματα έδωσαν άλλη εικόνα. Τι εκήρυξαν και είπαν αυτό το σπιθαμιαίο πλάσμα, αυτή η ονομαζομένη Κοντολίζα Ράιτ, μία ολόκληρος Αμερική με τόσα εκατομμύρια, δεν υπήρξε ένας άνθρωπος να είναι υπουργός των εξωτερικών και βρέθηκε μία γυναίκα. Δεν σας φαίνεται και τούτον ότι είναι παράξενο? Ετοιμάζεται ο Αντίχριστος για να κανονίσει την πορεία του. Και η πορεία του φαίνεται μόνο εις τους οφθαλμούς εκείνων οι οποίοι αναγνώσκουν την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη και τους πατέρες της Εκκλησίας. Όσοι μελετούν και διαβάζουν αυτά τα κείμενα, τα ζεγραφάς πρώτα και μετά τους πατέρες της Εκκλησίας, της Αποστολικάς Διαταγάς, της Ερμηνείας των Αποστόλων, την τάξη της Εκκλησίας, βλέπουν εκείνα τα οποία δεν βλέπουν οι άλλοι. Και να ευχαριστήσουμε τον Θεό μας, διότι μας αξιώνει και μαθαίνουμε εκείνα τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη. Ο Αντίχριστος έχει δύο βοηθούς, τον ψευδοπροφήτη και τον διάβολο. Ο διάβολος, μου φαίνεται ότι τον είδατε όλοι την ημέρα που έλαβε το χρήσμα για δευτέραν τετραετία στην Αμερική. Τον είδατε όταν ύψωσε το χέρι του και εκείνος και η γυναίκα του και οι οπαδοί του και οι συγκυβερνήτες του, ότι εσχημάτισε το πρόσωπο του διαβόλου. Ύψωσε τα δύο χέρια, τον δείχτην και το μικρό δάχτυλο της χερός, τα άλλα δύο εσχημάτισαν το πρόσωπο του διαβόλου και τα ύψωσε αυτός. Δεν θέλω να το κάνω, δεν μου αρέσει, αλλά να προσέχετε, διότι στις πολλές συζητήσεις που κάνω βλέπω στις συζητήσεις τον συζητητή να κάνει αυτό το πράγμα και λέω καλά, δεν γνωρίζει τίποτα. Να με αναγκάσετε βέβαια να σας το δείξω τι να κάνω. Ορίστε. Όταν να δείτε τούτα, ξέρετε ότι είναι ο διάβολος. Να γνωρίζετε ότι είναι ο διάβολος. Και την ώρα που μου μιλούν, κάνουν αυτό το πράγμα. Λέω μου, εισήλθεν τόσο βαθιά ο διάβολος, ούτω ώστε κάνει και τα παιδιά του Θεού, χωρίς να το θέλουν, να δείχνουν το πρόσωπο του διαβόλου. Συζητάς, ποιος σε αναγκάζει να κάνεις αυτό? Διότι να το λοιπόν, ο διάβολος και ο ψευδοπροφήτης είναι τα πρόσωπα του Αντιχρίστου, ο οποίος ετοιμάζεται τα βήματά του. Το σημερινό κήρυγμα έχει ως αρχή και θέση τα βήματα του Αντιχρίστου. Οι πατέρες της Εκκλησίας και η Παλαιά Διαθήκη τονίζουν ότι ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί όταν οι Εβραίοι κάνουν κράτος. Έκαναν το κράτος και τώρα ετοιμάζονται για ένα άλλο σημαντικό γεγονός, στο οποίο θα είναι επικεφαλής ο Αντίχριστος ο ίδιος. Θα είναι με μορφή ανθρώπου, δεν θα το γνωρίζει ο καθένας. Μόνο όταν θα εισέλθει μέσα στον ναό και θα καθίσει, λέγει, στο θρόνο του Θεού και θα κηρύξει τον εαυτόν του Θεόν. Ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη
Είπεν στους μαθητάς του, όταν είδον τότε τον ναό του Σολομώντος και τον εθαύμασα, ότι δεν θα μείνει πέτρα επάνω στην πέτρα, αλλά θα κατεδαφιστεί και θα εξαφανιστεί. Αυτό είπε ο Χριστός μέσα στους μαθητάς του και αυτό τους είπε ότι θα γίνει σύντομα και μάλιστα τους είπε και διάφορα σημεία τα οποία θα υπάρξουν. Μεταξύ αυτών των σημείων επροφήτευσε ο Θεός μας, ο ίδιος ο Θεός, ομίλησε ο Θεός ότι μεταξύ των σημείων τα οποία θα προηγηθούν εκείνης της ημέρας θα ειδείτε, λέγει, την Ιερουσαλήμ κυκλουμένη υποστρατευμάτων και τότε να γνωρίζετε ότι έφτασε η ερήμωσης αυτής. Αυτά τα είπε ο Κύριος μας ο λίγας ημέρας προτού τον σταυρώσουν. Πράγματι, το 70 μετά Χριστό, δηλαδή αφού εσταύρωσαν τον Κύριό μας και πέρασαν 37 χρόνια, επειδή οι Εβραίοι ήσαν υπόδουλοι στους Ρωμαίους, επίον τακτικάς ανταρσίας, δηλαδή εζητούσαν να ελευθερωθούν από τους Ρωμαίους πράττοντες εξεγέρσεις εναντίον των Ρωμαίων. Πλην όμως την ημέρα κατά την οποία εσταύρωσαν τον Κύριό μας, ο Πιλάτος επήρε από το χέρι τον Χριστό μας, τον έβγαλε στον εξώστην του παλατίου του όπου έβρισκεται, αφού τον υπέβαλε σε μαρτύρια και τους είπε «Ιδού ο άνθρωπος», δηλαδή έδειξε τον Κύριό μας σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος εφωνασκούσε, ο όχλος πάντοτε φωνάζει. Μόνο να δοθεί ένα σύνθημα και είναι αρκετό να το επαναλαμβάνει ο όχλος. Εκείνη τη στιγμή οι Εβραίοι μόλις τον είδαν τον Χριστό μας επάνω στον εξώστην του παλατίου του Πιλάτου, εφώναξαν από κάτω όλοι μαζί, αφού τους δόθηκε το σύνθημα. Και όταν λέγω σύνθημα θα σας μεταφέρω στις συνάξεις τα οποία κάνουν οι πολιτικοί. Προσέξατε μέσα σε εκείνον τον όχλο, ο οποίος μαζεύεται να ακούσει τους λόγους των πολιτικών, υπάρχουν ομάδες. Αυτοί είναι πληρωμένοι και είναι εκ των προτέρων προετοιμασμένοι να δώσουν σύνθημα. Και όταν δίδουν το σύνθημα, θυμίστε τα συνθήματα τα πολλά, τα οποία ακούμε εις κάθε εκλογικάς αναμετρήσεις. Εκείνη τη στιγμή μέσα από τον όχλον, οι Εβραίοι, οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι αρχηγοί δηλαδή, έδωκαν το σύνθημα και μόλις είπε ο Πιλάτος «Ιδού άνθρωπος», εφώναξαν αυτοί από κάτω «Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτών». Ο Πιλάτος απαντά και του λέει «Δεν βρίσκω καμία αιτία σε αυτόν». Απαντούν από κάτω με την ιδία κραυγή «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Έδωκαν στον εαυτόν τους την μεγαλυτέρα κατάρα. Και σε αυτό το θέμα παρακαλώ θερμός τους γονείς μη καταράστε. Παρακαλώ θερμός για τον κάθε έναν να μην καταράτε, αλλά να προσεύχετε πάντοτε δι' εκείνους οι οποίοι του πράττουν κάτι και τον φέρουν στο έσχατο σημείο. Διότι ο Κύριος μας είπε «Ευλογείτε και μη καταράστε». Το επίησε ο ίδιος. Επάνω στο σταυρό παρακάλεσε τον πατέρα του και είπε «Πατέρα μου συγχώρεσέ τους, ουγαρίδα συντυπιούσιν, δεν γνωρίζουν τι κάνουν».
Πλην όμως εκείνη η κατάρα του συνόδευσε και η προφητεία του κυρίου μας, την οποία είπαινε στους μαθητάς, επεσφραγίστη το 70 μετά Χριστόν. Τότε ο στρατηγός της Ρώμης Τίτος επεριεκύκλωσε όλα τα Ιεροσόλυμα, την πόλη, την Θεοκτόνων πόλη, και τότε προσπάθησε να φυλάξει εκείνον τον ναό. Τον ναό του Σολομώντος θέλησε να τον φυλάξει, να μην του κάνουν τίποτε. Πλην όμως οι Ρωμαίοι στρατιώτες τόσο πολύ ηγανάκτησαν εναντίον των Εβραίων, ούτως ώστε ωστότου να έβρει ο Τίτος την ευκαιρία να δώσει τη διαταγή να μην πειράξουν τον ναό, εκείνοι τον κατέκαυσαν και δεν έμεινε πέτρα πάνω στην πέτρα. Επυρπόλησαν τον ναό χωρίς να μπορέσει κανείς να τους εμποδίσει. Ο ναός του Σολομώντος ξεθεμελιώθηκε παντελώς. Έμειναν κάτι τείχη, τα οποία βλέπουμε σήμερα τους Εβραίους να πηγαίνουν εκεί και να χτυπούν το κεφάλι τους επάνω στις πέτρες και να ζητούν πότε να ανοικοδομήσουν τον ναό του Σολομώντος. Το 363 βρίσκομαι έναν άπιστον αρχηγόν των ειδωλολατρών, ο οποίος ονομάζεται Ιουλιανός ο Παραβάτης. Αυτός έδωσε διαταγή να ξαναχτίσουν τον ναό του Σολομώντος, αλλά παραδόξως μόλις ήρχισαν να σκάβουν, διαναβάλουν τα θεμέλια, εξήρχονται φλόγες από την γη και πειρακτωμένη άμμος, η οποία εξεσφεντονίζεται εναντίον των αρριατών εκείνων, και μεταξύ αυτών πολλοί απέθανον από τους εργάτες, και διασώζουν αυτήν την μαρτυρία ο ιστορικός Ευσέβιος, ο Κύριλλος Ιεροσολύμων και ο Μαρκελίνος, ένας εθνικός ιστορικός. Διατί δεν επετράπει τότε η ανοικοδόμηση του ναού του Σολομώντος? Διότι δεν ήρθε η ώρα, δεν επέτρεψε ο Θεός. 2000 χρόνια πέρασαν και σήμερα εις όλα τα περιοδικά της Αμερικής, τα μεγάλα περιοδικά, εις όλα στις εφημερίδες, παρουσιάζονται μαρτυρίες με φωτογραφίες να μεταφέρουν οι Εβραίοι ειδικά πέτρας λίθους για να ανοικοδομήσουν τον ναό του Σολομώντος, και γράφουν ότι έφτασε η ώρα. Δηλαδή περιμένουν από ημέρα σε ημέρα και από ώρα σε ώρα. Εάν, αδερφοί μου, και τούτο να το θυμίστε, εάν επιχειρηθεί η ανοικοδόμηση του ναού του Σολομώντος, πρέπει να γνωρίζετε ότι επικεφαλής είναι ο Αντίχριστος. Μην το ξεχάσετε αυτό. Μην το λησμονήσετε. Θα είναι ένας ο οποίος θα είναι ως άνθρωπος στην παρουσία, θα τον βλέπει ο κόσμος, αλλά μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο θα είναι ολόκληρος η κόλασης. Είναι έναν από τα βήματα του Αντιχρίστου. Τότε ο Απόστολος Παύλος ομολογεί και λέγει ότι
αφού τον ανοικοδομήσει σε ολίγες ημέρες. Βλέπετε, διανακτιστεί ένας ναός αυτή τη στιγμή, περνούν χρόνια ολόκληρα. Αυτοί σε ολίγες ημέρες θα τον χτίσουν και μέσα εις τον ναόν αυτόν θα εισέλθει ο Αντίχριστος, ώστε λέγει ο Απόστολος Παύλος, αυτόν εις τον ναόν του Θεού καθίσε, αποδεικνύντα εις αυτόν ότι εστί Θεός. Θα προσπαθήσει να πει εις τους φωνασκούντας τότε Εβραίους, οι οποίοι θα τον περικυκλώσουν, ότι εγώ είμαι ο Θεός, ο Μεσσίας. Δι' αυτό και οι Εβραίοι τώρα, εάν τους πλησιάσει κανείς, θα του πούν ότι περιμένουμε τον Μεσσία. Διακηρύσουν δημοσίως την προετοιμασία των δια των ναών του ονείρου των, το όνειρο των. Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε ένα όνειρο, δεν ξέρω αν το ξέρετε ή αν το δυσμονήσατε, το οποίο πολλοί αντί να πούν αυτό το οποίο διέσωσε η Ελλάδα μας και οι πιστοί οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικιά μας θα είναι. Και διηγώντας τα αυτά τα οποία συνέβησαν για να φύγουν από τα χέρια μας, να κλαίουμε και να παρακαλούμε τον Θεό να μας ελεήσει, να μας δώσει και πάλι τι, την Αγία Σοφία των ναών αυτών, ο οποίος είναι το αριστούργημα της ναοδομίας εις όλον τον κόσμο. Και έχουμε δύο ιδανικά. Την Αγία Σοφία που είναι η πίστη η δική μας και δεν πρέπει να την ξεχνούμε ποτέ μας. Αλλά να παρακαλούμε τον Θεό να μας αξιώσει να μπούμε μέσα σε αυτή την Εκκλησία του Θεού για να λειτουργήσουμε και πάλι. Και το άλλο το οποίο υπάρχει δια την Ελλάδα μας είναι η Ακρόπολης, την οποία σήμερα έχουν όλα τα πανεπιστήμια ως βάση αρχιτεκτονικής μελέτης. Πώς εκτίζεται με τέτοια λεπτομέρεια αυτό το κτίριο εκεί, το οποίο επέρασε πολλές δοκιμασίες και μέχρι τον ημερό μας το βλέπουμε αυτό το κτίριο και πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο τεινά. Οι πίστες μας η Αγία Σοφία και η Ελλάδα μας η Ακρόπολης. Και εμείς γνωρίζουμε ότι πάντοτε η Εκκλησία με την Πολιτεία είχαν τη λεγόμενη συναλληλία, περπατούσαν και τα δύο μαζί και η φαντασία των πιστών ανθρώπων σχημάτισε έναν αετών ο οποίος είναι ο αρχηγός των πτηνών και ο οποίος χάνεται στα βάθη του ουρανού μέσα στα νέφη. Σχημάτισαν τον αετών με δύο κεφαλάς και στο ένα του ποδαράκι να κρατάει την Αγία Σοφία, στο δεξί του ποδαράκι να κρατά την Αγία Σοφία και στο αριστερό ποδαράκι του να κρατά την Ακρόπολη και να είναι ένα σύνθημα δια τους πιστούς, πίστη, πατρίδα και τα δυο, τον Έλληνα δοξάζουν, τον κόσμο μας αλλάζουν, τον κάνουν δεύτερο ουρανό. Αυτό το έχουμε και πάνω στο πνευματικό κέντρο και έχουμε και ολίγα κεφαλάκια από τον αετών αυτών. Όποιος το πάρει θα ενθυμείται τι έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο. Λίγα είναι, δεν είναι πολλά. Και
Εκείνοι οι οποίοι θα το πάρουν και θα το βάλουν στο σπίτι τους θα ενθυμούνται πάντοτε ότι αυτός ο αετός είναι και το σύνθημα των Ορθοδόξων Ελλήνων. Θα το παρουσιάσουμε την ημέρα που θα κάνουμε την εορτή για να εγκαινιάσουμε το πρώτο μέρος του Πνευματικού Κέντρου, δηλαδή τις 13 του μηνός Μαρτίου. Όχι αύριο την Κυριακή που έρχεται, τη μεθεπομένη. Κυριακή τη Στυροφάγου. Μετά από τη Θεία Λειτουργία θα κάνουμε μια εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο. Θα τα παρουσιάσουμε όλα αυτά, θα τα δείτε και στην πράξη. Οι Εβραίοι δια των ναών του Σολομώντος έχουν παραγγείλει πέτρες από όνειχαν. Ξέρετε ότι υπάρχουν μέταλλα μέσα στη γη και από αυτά τα μέταλλα εξάγονται τα μάρμαρα. Και εμείς στην Ελλάδα μας έχουμε το καλύτερο μάρμαρο της Πεντέλης. Υπάρχουν και άλλα είδη μαρμάρων, αλλά το πρώτο το οποίο έχουμε είναι της Πεντέλης, το μάρμαρο της Πεντέλης, το οποίο είναι ανθεκτικό εις όλες τα συνθήκα του έτους και στη ζέστη και στο κρύο και στην παγωνιά και στο χιόνι και παντού. Τα άλλα μάρμαρα δεν έχουν τόση αντοχή και ραγίζουν και σχίζονται. Οι Εβραίοι φέρουν από την Αμερική δια την ανέγερση των ναών των πανάκριβες πέτρες από ένα ορυχείο ονυχήτου της πόλεως Μπέρτφορτ για να ανοικοδομήσουν τον ναό του Σολομώντος. Αυτό το δημοσιεύουν, το παρουσιάζουν στις εφημερίδες, στα περιοδικά, στην τηλεόραση και προετοιμάζουν τον κόσμο. Ο ναός έχει χτιστεί τότε δια των θεών των αληθινών, τον έκτισε ο Σολομών. Σήμερα οι Εβραίοι το χτίζουν δια των αναμενόμενων Μεσσίαν, δηλαδή των Αντίχριστων. Τον περιμένουν εις το εγγύς μέλλον. Και λέγει ο ένας εις τον άλλον ότι κοντεύει η ημέρα που θα έρθει ο Μεσσίας. Όπου και αν βρίσκεσαι να συνομιλείς με τους δικούς σου. Έχουν ξεπεράσει αυτά όλα την φαντασία του ανθρώπου. Όλα τα επιστημονικά επιτεύγματα μεγαλοποιούνται στα μάτια του κόσμου σήμερα ώστε να νομιστεί ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αυτόνομος, ανεξάρτητος, παντοδύναμος και μπορεί να επιβιώσει χωρίς τον Θεό. Παράδειγμα, θυμηθείτε ότι στο Ρίο Αντίριο έκτισαν μια γέφυρα η οποία ενώνει τα δύο μέρη της ξηράς. Όταν εκτίστηκε αυτή η γέφυρα, πήραν αυτά τα μικρόφωνα και τα βάζαν στο στόμα του καθενός. Και ένας ανόητος από αυτούς είπε, «Ο άνθρωπος έγινε Θεός και δεν υπάρχει Θεός άλλος». Αυτό είπε ένας από εκεί. Αυτά είναι τα λόγια τα οποία ακριβώς ακούονται σήμερα για να φτάσουμε στο σημείο να νομιστεί ότι ο άνθρωπος είναι μόνος του. Δεν υπάρχει Θεός. Μπορεί να επιβιώσει χωρίς τον Θεό. Δεν ακούει ο άνθρωπος, ο σημερινός ανόητος άνθρωπος, την φωνή του Θεού που λέγει «Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν». Αυτά τα λόγια δεν τα ακούει ο σημερινός άνθρωπος, δι' αυτό ενόμισε τον εαυτόν του Θεόν.
με πόσα περιφρονητικά και χλεβαστικά προς τον Δημιουργό του λόγια λέγει ο σημερινός άνθρωπος. Πόσο περιφρονεί τον Θεό. Και μάλιστα, εν ονόματι της επιστήμης και της προόδου, προετοιμάζουν με σατανικότητα των άθλητων, των όλεθρων και την καταστροφή του σημερινού κόσμου. Η ατομική ενέργεια ετέθη στην υπηρεσία του σατανά. Την έχει αξιοποιήσει καταλλήλως. Κατασκεύασε τόσες ατομικές βόμβες ώστε να μην μείνει ίχνος του ανθρώπου επάνω στον πλανήτη της γης. Στην χημεία εκεί έβαλε το χέρι του ο χερέκακος διάβολος. Κατασκεύασε ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή που μιλούμε, αδερφοί μου, κατασκεύασε βόμβα μικροβίων. Τι είναι αυτό? Κλεισμένα μέσα σε αυτήν την βόμβα εκατομμύρια μικρόβια, δισεκατομμύρια μικρόβια, για να δηλητηριάσει όλη την ανθρωπότητα. Κατασκευάστη βόμβα, όπως έγραψαν οι εφημερίδες, που θα αρκεί μόνο μία εισπνοή του ανθρώπου από απόσταση 20 χιλιόμετρων και αυτή η εισπνοή να είναι και η θανατηφόρος, να πέφτει νεκρός. Μπορείτε να φανταστείτε αν εξαπολύσουν μια τέτοια βόμβα, θα μείνει κανείς που θα ζήσει? Και αυτός ο κόσμος κάθεται, τρώει, πίνει, διασκεδάζει, χορεύει, αμαρτάνει, γλεντά. Δεν γνωρίζει τι είναι από πάνω του. Ξέρετε ότι την ώρα που περπατούμε μέσα σε αυτή την πόλη υπάρχει ένα παραπέτασμα ακτινοβολίας, το οποίο ο ένας πονεί το κεφάλι του, ο άλλος πονεί τα αυτιά του, ο άλλος πονεί τη μέση του, ο άλλος πονεί τα πόδια του, τα γόνατά του. Δεν έχει κανέναν άνθρωπο ο οποίος να μην έχει παράπονο. Από πού είναι όλα αυτά? Είναι ένα νέφος ακτινοβολίας, διότι όλα αυτά τα κινητά τηλέφωνα έχουν ακτινοβολία η οποία ακριβώς επιδράει στην ακοή του ανθρώπου, του επιφέρει την κόφωση και τέλος αυτήν την ανία των ασθένεια. Και βλέπεις τον άνθρωπο από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί να το κρατάει στον εγκέφαλο του αυτό και να φωνάζει η επιστήμη ότι με τα 20 χρόνια, λέγει, 20 εκατομμύρια ανθρώπων θα είναι με την ασθένεια του καρκίνου στον εγκέφαλο. Και προπάντων τα μικρά, τα παιδιά. Διότι οι γονείς, για να μην τους χαλάσουν το χατήρι, τους γοράζουν και ένα κινητό τηλέφωνο και το βλέπεις το παιδάκι που πάει στο σχολείο, αντί να πάει να μάθει γράμματα, τηλεφωνά με τους φίλους και τις φιλενάδες του. Κατασκεύασε ο άνθρωπος 1000 ειδών μικρόβια, τα οποία κλείσε μέσα σε μία βόμβα για να δηλητηριάσει όλη την ανθρωπότητα. Η φωτογραφία, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση και τόσες άλλες εφευρέσεις, αντί να γίνουν αιτία να δοξολογηθεί ο δημιουργός και πλάστης του ανθρώπου, αντί να εξυψωθεί πνευματικά ο άνθρωπος, να ομοιάσει με τον Θεό, δυστυχώς βλέπουμε ότι έγιναν κατεξοχήν μέσα με τα οποία ο Αντίχριστος προσπαθεί να αποκτηνώσει
και να αποβλακώσει πλήρως τον άνθρωπο. Αυτή είναι η μανία του Αντιχρίστου. Περιμένουν εν αγωνίως τον Αντίχριστον. Αυτός ο οποίος όταν έρθει θα είναι και η συντέλεια του κόσμου. Πριν 2.500 χρόνια ο προφήτης Δανιήλ επροφήτευσε ότι πρώτη συντελείας του κόσμου, λέγει, θα πληθυνθεί η γνώσης. Δηλαδή εφευρέσεις θα πληθυνθούν και ο άνθρωπος θα νομίσει ότι έγινε Θεός. Και εσύ, Δανιήλ, έμφραξον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως καιρού συντελείας, έως διδαχθώσει πολύ και πληθυνθεί η γνώσης. Αυτά έγραψε ο προφήτης Δανιήλ στην Παλαιά Διαθήκη. Πράγματι τα διαστημόπλια, διαστημικές εξέδρες, δορυφόροι, όπλα των άστρων, υπτάμενα, περίεργα αντικείμενα, βόμβες ασύλληπτης καταστροφικότητος, κινούμενες σε τροχιάν γύρω από την γη στο αχανές διάστημα, και ποιο ξέρει τι θα επινοήσει ακόμη την καταστροφή των αφρόνων ανθρώπων, είναι σημεία προμηνύματα για το τέλος του κόσμου. Άλλωστε ο Κύριός μας ο ίδιος προειδοποίησαν και είπαν ότι θα εμφανιστούν ουράνια σημεία και παράδοξα φαινόμενα, φόβοι τράτε και σημεία από ουρανού μεγάλα όψεστε. Ξέρετε, αυτοί οι δορυφόροι οι οποίοι γυρίζουν πάνω από την γη έχουν τη δυνατότητα, δι' αυτό ζητούν πάντοτε να σφραγίσουν τον άνθρωπο. Από αυτόν τον δορυφόρο δύναται να σε εξοντώσει σε δευτερόλεπτο. Διότι το μικροτσίπ το οποίο θα πάρουν οι άνθρωποι θα είναι στην διάθεση του Αντιχρίστου. Με ένα κουμπάκι και ο άνθρωπος πεθαίνει ακαριέως, διότι θα έχει επάνω του αυτό το μικροτσίπ. Ο Άγιος Νείλος ο Μυροβλήτης, ο οποίος άσκησε κατά το 1600, είπε ότι μετά το 1900 αρχίζει η γενική αποστασία της ανθρωπότητος. Το είπε αυτός ο Άγιος άνθρωπος και είναι η πραγματικότητα. Προφητεύει ότι θα επικρατεί πρωτοφανής ανηθικότηση στον κόσμο και η επιστήμη θα κατορθώσει καταπληκτικάς εφευρέσεις. Κατά την περίοδο εκείνη, ο Θεός θα κολοβώσει τα σημέρα ώστε να επισπευθεί η παρουσία του Κυρίου και να σωθούν οι εκλεκτοί. Πάντα ταύτα γεννήσονται δια του ότι ο Αντίχριστος θέλει κυρεύσει τα πάντα και γεννήσεται εξουσιαστής πάσης της οικουμένης. Θα εξουσιάσει όλη την οικουμένη. Θα ποιεί τέρατα και σημεία κατά φαντασία, ψεύτικα δηλαδή. Θέλει να δώσει πονηράν σοφίαν στον ταλέπορον άνθρωπον, σοφίαν προς καταστροφήν. Θα εφεύρει, θα ομιλεί ο εις προς τον άλλον από την μία άκρη της γης έως την άλλη. Τότε θα πετούν στον αέρα φθηνά και θα διασχίζουν τον βυθόν της θαλάσσης ως ιχθύες. Αυτά γράφουν οι πατέρες της Εκκλησίας, αδερφοί μου. Αυτά προφήτευσαν προ 400 ετών Όσιος Νείλος. Και δεν είχε άδικο, διότι αν ζούσε θα τα έβλεπε σήμερα αυτά τα οποία είπε τότε. Πρέπει να γρυπνούμε και να βρισκόμαστε πάντοτε
σε διαρκή πνευματική εκεγρήγορση. Διότι ανάμεσά μας πλέον είναι ο απέσιος αυτός Αντίχριστος, Μεσσίας, ο Σατανάς και οι συνοδοιπόροι του. Να προσέχουμε μη μας πλανήσουν, αδερφοί μου, μη πέσουμε στην πλάνη, να μείνουμε πλειστοί άχρη θανάτου, και ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος μεριμνά διε μας και μας εβεβαίωσε ότι δεν θα μας αφήσει ποτέ ορφανούς. Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας της ζωής σας. Μείνετε πιστοί σε μένα, λέγει, και εγώ θα σας δώσω στο τέλος τον στέφανον της ζωής, τον παράδεισον, τα άνθη του παραδείσου, την αιωνία ζωήν κατά Χριστόν. Μείνομαι πιστοί, αδερφοί μου, και ο Θεός μας θα μας φυλάξει. Αυτά τα λόγια τα λέμε, δεν αναγνωρίζουμε τι γίνεται, δεν θα πάψουμε να τα λέγουμε, διότι αυτή είναι η αποστολή μας, αυτό είναι το καθήκον μας, να προετοιμάζουμε τους στρατιώτες εις πόλεμον. Αυτό κάνει ο καλός στρατηγός, αυτό κάνει ο καλός αξιωματικός, αυτός κάνει ο καλός στρατιώτης. Να είμεθα έτοιμοι, μη παραδώσουμε τα όπλα. Δεν είναι φοβερός ο θάνατος. Ο θάνατος είναι γλυκής δι' εκείνους οι οποίοι αγαπούν τον Χριστό. Φοβερός είναι ο θάνατος δι' εκείνους οι οποίοι δεν αγάπησαν τον Χριστό. Δεν εζήτησαν την αγάπη του, ούτε την βοήθειά του. Εμείς έχουμε τον Χριστό μας και δι' αυτόν ομιλούμε και παρακαλούμε. Μείνον με θυμόν, Κύριε, ότι προς εσπέρασες τι και κέκλυκε η ημέρα. Μείνον με θυμόν, Κύριε. Αμήν. Αυτοί οι ραββίνοι λέγουν ότι ο Αντίχριστος έχει γεννηθεί. Ακούσαμε πολλές φωνές σε αυτό το σύνθημα ότι γεννήθη ο Αντίχριστος, πλην όμως δεν είναι εύκολο να δώσουμε πίστη σε αυτήν την φωνή, διότι όταν θα γεννηθεί ο Αντίχριστος πρέπει να είναι όλα τα πράγματα ακριβώς όπως γεννήθη ο Χριστός. Δι' αυτό ονομάζεται αντί του Χριστού. Αντίχριστος, ό,τι έκανε ο Χριστός θα κάνει και αυτός. Πώς γεννήθη ο Χριστός, θα γεννηθεί και αυτός. Θα εκφωνηθεί στον κόσμο, θα ακούσει ο κόσμος ότι μία παρθένος εγέννησε παιδί. Και αυτή θα είναι η μοναδική πόρνη του κόσμου, η οποία θα γεννήσει τον Αντίχριστο. Πώς θα γεννηθεί ο Αντίχριστος, θα φωνάξουν ότι γεννήθηκε όπως ο Χριστός. Και τότε θα προετοιμάζουν ακριβώς τον κόσμο να υποδεχθεί τον Μεσσία. Οι περισσότεροι μοναχοί των Ιεροσολύμων λέγουν στον κόσμο ότι έχει γεννηθεί ο Αντίχριστος και δι' αυτό ετοιμάζεται και ο ναός του. Επιστροφή στον ναό σημαίνει αποστροφή προς τον Χριστόν. Θα αποστρέφονται τον Χριστόν, θα καταδιώκουν τον Χριστόν και ξέρετε ότι και αυτήν τη στιγμή που μιλούμε προσπαθούμε διάφορα μέσα, αντί να υπάρχει η ορθοδοξία εις τους Αγίους Τόπους, να την σηκώσουν από τα χέρια των Ορθοδόξων, των Ελλήνων, και να την μεταφέρουν σε άλλα χέρια. Και εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να εισέλθουν μέσα εις το
μνήμα του Κυρίου μας, είναι αυτοί οι οποίοι καραδοκούν, οι μονοφυσίτες, οι οποίοι και άλλοτε ζήτησαν από τον Τούρκο, ο οποίος ήταν επιτετραμένος ως διοικητής των Ιεροσολύμων, και τον επλήρωσαν και εξέβαλον τους Ορθοδόξους έξω από τον ναόν της Αναστάσεως εις την αυλήν την μεγάλη, όσοι προσκυνήσατε τους Αγίους Τόπους, και ο Ορθόδοξος Αρχιερεύς Πατριάρχης με τον λαόν του των πιστών εγονάτισαν μπροστά στην μεγάλη είσοδο του ναού και προσεύχονται το Μέγα Σάββατον δια το Άγιο Φως, διότι επλήρωσαν αρκετά χρήματα εις τον Τούρκον εκείνον διοικητήν, και επειδή είχε την εξουσία έκλεισεν τον ναόν του Σολομώντος από τους Ορθοδόξους και τον άνοιξεν εις τους Μονοφυσίτας. Την ώραν δε κατά την οποία το Άγιο Φως εξέρχεται από τον ναόν, από το μνήμα του Κυρίου μας, εκείνη την ώρα εσχίστη η κολόνα η οποία κρατούσε ως θεμέλιον την μεγάλη εκείνη είσοδον, την πόρτα η οποία εισάγει τους πιστούς εις τον ναόν, και είναι μέχρι σήμερον η σημείον αληθείας, αδερφοί μου. Διότι κάθε τι το οποίο έχει και, και σημείον, αυτό είναι ατράνταχτο πλέον το γεγονός, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Και αν σκύψεις εκεί να προσκυνήσεις αυτό το μέρος, ευωδιάζει. Ευωδία η οποία εξέρχεται από μέσα σε εκείνον τον στήλον, ο οποίος εσχίστη και βγήκε το Άγιο Φως. Η προετοιμασία μιας οικουμενικής κυβερνήσεως, οι εξελίξεις, οι ραγδαίες οι οποίες γίνονται καθεκά στην ημέρα, η προετοιμασία ενιαίων ταυτοτήτων με αριθμών του Αντιχρίστου. Αδερφοί μου, χρόνια πολλά μελετούσαμε και λέγαμε ότι έναν από τα μεγάλα σημεία τα οποία θα δείξουν και θα μείνουν κοντά στον Χριστό είναι και αυτή η λεγόμενη ταυτότητα. Αυτήν την ταυτότητα προετοιμάζουν εις όλα τα κράτη της Ευρώπης, της Αμερικής και όλου του κόσμου. Θα βάλουν με τα ταύτα από την ταυτότητα αυτήν μικροτσίπ εις το χέρι του ανθρώπου για να εκπληρωθούν τα λόγια της Αγίας Γραφής. Θα σφραγίσει, λέγει ο Αντίχριστος, τους οπαδούς του στην δεξιάν χείραν και στο μέτωπο. Όταν γίνει και αυτό, τότε αλίμονος σε εκείνους οι οποίοι, λέγει, θα δεχτούν αυτό το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Ψυχολογική προετοιμασία γίνεται καθεκά στην ημέρα. Εφημερίδες, συνάξεις, συνεδριάσεις, αποφάσεις λαμβάνονται καθεκά στην ημέρα δι' αυτό το θέμα. Και όλα αυτά, λέγει, προετοιμασία κυρίως στην νεότητα δια την υποδοχή του Αντιχρίστου, θα γίνει οικονομική υποδούλωση όλων των λαών, όλου του κόσμου. Θα υπάρξει ηθική εξαθλίωση της ανθρωπότητος. Το ηθικό θέμα, δηλαδή η τιμή του ανθρώπου, η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, το δώρο το οποίο του έδωσε ο Θεός, αυτήν την αγνότητα θα την εξαφανίσουν ημέρα του Αντιχρίστου. Θα υπάρξει τη αυτή
ηθική εξαθλίωσης, ούτως ώστε οι γονείς θα ετοιμάζουν τα τέκνα των. Και αυτό το βλέπουμε, αδερφοί μου, και κλαίμε καθεκά στην ημέρα. Το γνωρίζουμε αυτό. Και προπάντων, όταν η Ελλάς άνευ πολέμου υποδουλώθη εις βάρβαρα έθνη. Αυτήν τη στιγμή, τούτα τα λόγια που σας λέγω, δεν είναι παραμύθι. Όλη η Ελλάδα είναι κυκλωμένη με σίδερα εις τα παράθυρα και εις τις πόρτες και είναι φυλακισμένη ολόκληρος η Ελλάδα. Γιατί? Διότι λέγει βάρβαρα έθνη επέτρεψε ο Θεός να ετοιμάσουν τα παιδιά του τα οποία παρήκουσαν και έφυγαν από το δρόμο του, τον βλασφημούν καθεκά στην ημέρα και νύχταν, μικροί και μεγάλοι, γέροι και νέοι και παιδιά ακόμη βλασφημούν το όνομά του το Άγιο. Πόσο να αντέξει, τον ευλασφημούσαν επάνω στο σταυρό μπροστά του και εκεί παρακαλούσε τον πατέρα του, «Πατέρα μου συγχώρεσέ τους, ουγαρίδα σε τυπιούσε». Και σήμερα, ύστερα από 2000 χρόνια, εμείς που είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, να βλασφημούμε το Θεό μας τον αληθινό. Και επέτρεψαν ο Θεός τιμωρία. Δεν τη βλέπουμε. Επέτρεψαν ο Θεός και άλλη τιμωρία. Οι σουδένα έθνος της Ευρώπης υπάρχουν τόσα δυστυχήματα εις τους δρόμους όσα υπάρχουν εις την Ελλάδα. Δια ποιο λόγο? Διότι βλασφημούμε το όνομα του Χριστού μας, της Παναγίας μας, των Αγίων μας. Και αν θέλετε να δείτε μια πραγματικότητα, εάν πάτε στη Ζάκυνθον, βλασφημούν τον Άγιον Διονύσιο, μικρή και μεγάλη. Εάν πάτε στην Κέρκυρα, βλασφημούν τον Άγιον Σπυρίδωνα, μικρή και μεγάλη. Εάν πάτε στην Κεφαλαινία, βλασφημούν τον Άγιο Γεράσιμο, μικρή και μεγάλη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο διάβολος εισήλθε μέσα εις τους ανθρώπους, διότι οι άνθρωποι δεν βλασφημούν. Ο διάβολος βλασφημεί. Και εκείνο που εξέρχεται από την γλώσσα του ανθρώπου είναι η φωνή της ψυχής. Η ψυχή πλέον έχει μεταβληθεί σε όργανο του διαβόλου και βλασφημούν τον Χριστό μας και τα ιερά μας ημέρα στα και νυχτός. Έπειτα αυτή η τηλεόραση έγινε όργανο του διαβόλου. Τας πληροφορίας τας οποίας με εξίωσε ο Θεός με να έχω, διδάσκεται η πορνεία ολοκάθαρη. Προσέξετε σας παρακαλώ τα παιδιά σας και τα μάτια σας. Προσέξετε τι διδασκαλία κάνει ο διάβολος όταν ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός είπε: «Ο διάβολος θα εισέλθει στα σπίτια σας και τα κέρατά του θα είναι στα κεραμίδια». Αυτή ήταν μία από τα προφητείας του Αγίου Κοσμά. Και όντως ο διάβολος είναι μέσα στα σπίτια των καθενός και οι κεραίες του είναι πάνω στα κεραμίδια. Ευρισκόμεθα εις τας παραμονάς της εκρήξεως τελικών γεγονότων. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή αν κατενόησε ο άνθρωπος τι επικρέμεται πάνω στην κεφαλή του. Η αποστατήσα σαν ανθρωπότης ήρθε να αντιδράσει έστω και την 12η ώρα για να μην πλανηθεί από τον Αντίχριστο. Δεύτερο βήμα του Αντιχρίστου, μετά την ανοικοδόμηση του Ναού του Σολομώντος, έχουμε ένα άλλο το οποίο
Το βλέπουμε καθημερινώς, δεν το σχολιάζουμε, δεν δίνουμε καμία σημασία και αυτό προχωρεί. Είναι εφευρέσεις και ανακαλύψεις των αιώνων. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε έχει τόσο προοδεύσει αυτή η επιστήμη, όχι προς το καλό της ανθρωπότητας, αλλά προς τον αφανισμό της ανθρωπότητας. Ο Θεός έδωκε εν ανθρώπις επιστήμη, ενδοξάζεστε εν της θαυμασίης αυτού, λέγει εις την Σοφίαν Σιράχ, εις την Παλαιάν Διαθήκη. Στο 38ο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ, διαβάστε αυτό, εάν έχετε καιρό, γράψετε το και θα δείτε την επιστήμη την οποία ακριβώς προμηνύει και προλέγει η Αγία Γραφή. Στα σημέρες μας η επιστήμη αυτή, οι γνώσεις, οι ανακαλύψεις, εγγίζουν τα όρια του θαύματος. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή ο Χότζας των Αράβων, οι Άραβες έχουν αυτούς τους πνευματικούς ηγέτες, ο οποίος ονομάζεται Χότζας. Αυτός όταν ανέβει πάνω στο μιναρέ κρατάει το φτί του έτσι σχεδιών και φωνάζει. Ένας είναι ο Θεός και ο προφήτης αυτού ο Μωάμεθ. Αυτά λέει. Σήμερα ξέρετε ότι όλος ο κόσμος περπατεί στον δρόμο και έχει το φτί του έτσι. Τι είναι αυτό? Όπως ο Χότζας κρατάει το αυτήν του, έτσι είναι και ο σημερινός κόσμος. Έχει αυτό το κινητό τηλέφωνο, περπατεί στους δρόμους, μιλά μόνος του. Τον βλέπει κανείς και λέει τι έχει αυτός. Ενώ αυτός μιλά με κάποιον. Στο τιμόνι το ίδιο κάνει. Στην εργασία το ίδιο κάνει. Στον δρόμο το ίδιο κάνει. Ανακαλύψεις, θαύματα.